Ένα ζεστό χειμώνα και μία άνοιξη με θερμοκρασίε καλοκαιριού έχουν στεγνώσει κυριολεκτικά τη γη και έχουν μειώσει σημαντικά τη ροή νερού από τι γεωτρήσει. Το φετινό για την έβια καλοκαίρι προπινείται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο, κυρίω σε επίπεδο πυρκαγιών. Όντω, βγαίνουμε από μια χειμερινή περίοδο η οποία χαρακτηριζόταν από υψηλέ για την εποχή θερμοκρασίε, την έλλειψη χιονοπτώσεων και βροχοπτώσεων. Ε, ήδη από ό,τι μας πληροφορήσαν οι πρόεδροι οι των τοπικών κοινοτήτων κατά το ΣΟΠ που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα ε, έχουμε, αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις γεωτρήσεις. Ε, οι παροχές έχουν μειωθεί αρκετά. Αυτά όλα μαζί δείχνουν ότι πάμε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο καλοκαίρι γι' αυτό θα πρέπει να προετοιμαστούμε και να οργανωθούμε κατάλληλα Ωστε να περιορίσουμε τυχόν επιπτώσει. Σύμφωνα με τον διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών έβγεια Κωνσταντίνο Ψαρό, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν, η οποιαδήποτε ελεγχόμενη καύση που εκτελείται από πλευρά πολιτών θα πρέπει να γίνεται τηρώντα αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα. Μέχρι τι 30 Απριλίου, θα πρέπει να τηρούν τα μέτρα που προβλέπονται από την εννιά πυροσβεστική διάταξη, δηλαδή κατά τις κάψεις, θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή ποσότητα νερού, να έχουν λάβει μέτρα απομακρύνοντας τη βλάστηση πέριξ, φωτιά να ανάβεται μακριά από δασικές εκτάσεις και σε κάθε περίπτωση να μην πνέουν ισχυροί άνεμοι κατά την ώρα των καύσεων και να έχουν αυτέ ολοκληρωθεί πριν την δεκάτη πρωινή. Οι πυρκαγιέ που έχουν εκδηλωθεί μέχρι σήμερα έχουν τα χαρακτηριστικά των καλοκαιρινών. Από την πλευρά του, οι πυροσβεστικέ υπηρεσίε έχουν εξαντλήσει όλα τα μέτρα σε επίπεδο καταστολή. Είναι γεγονό ότι οι ενάρξει αυτή την περίοδο φτάνουν τις ανάπτυξεις της καλοκαιρινής περίοδου. Ε, επίσης, κάποιες από τις πυρκαγιές αυτές έλαβαν διαστάσεις. Είναι πρόσφατα τα παραδείγματα τόσο στην Κρήτη αλλά και στην Ημαθία, στην Κατερίνη, συγγνώμη διορθώνω, όπου είχαμε φωτιά σε μεγάλο υψόμετρο και είναι εντελώς παράδοξο για αυτή την εποχή. Έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέτρα σε επίπεδο καταστολής. Δηλαδή, οι δυνατότητες μας σαν υπηρεσία ε, έχουν εξαντληθεί. Το καλό είναι ότι από πέρυσι έχουν, έχουν χρηματοδοτηθεί οι δασικές υπηρεσίες και ήδη εκτελούνται μια σειρά από έργα πρόληψης όπως είναι το Αντιναίρο 2, κάποια προγράμματα που αφορούν στους δασεργάτες και εργάτες των περιοχών που πήγηκαν από την πυρκαγιά του 21 και σίγουρα αυτό μας βοηθάει στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.